αυτή τη στιγμή είπα ότι είναι η μόνη φορά που πέσατε σε μια μεγάλη παγίδα. Ναι, πραγματικά πέσατε. Δηλαδή, αν δείτε, εγώ τόσο καιρό που είμαι φυλακή, έχω κάνει μόνο μία αίτηση αποφυλάκησης. Που όλοι απορούν, γιατί δεν κάνει ώρα αίτηση αποφυλάκησης. Όντως, αυτό είναι ένα ερώτημα που τα αναρωτιούμαστε όλοι μας. Κοιτάξτε, οι επόμενες μέρες θα είναι σκυρές. Γι' αυτό θα πρέπει να κρατήσετε μια ακολουθία. Υπήρξε ένα στάδιο που εμφανίστηκε. Τώρα θα εμφανιστεί και ένα άλλο στάδιο, γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε όλα σε δημόσια θέα. Έτσι. Είναι η μοναδική φορά που φυλακίσαν έναν σαν εμένα, με αξιώματα που έχω, με συγκεκριμένη διαδικασία και με ένα πλούτο ο οποίος πραγματικά είναι, δεν είναι πλούτος με την έννοια, είναι πλούτος ενέργεια, είναι πλούτος δύναμη. Δεν είναι ένας πλούτος όπως τον εννοούμε, όπως τον εννοείτε εσείς ή όπως ο κάθε μέσος άνθρωπος που το, αν τον ρωτήσεις πόσα εκατομμύρια έχει το ένα δισεκατομμύριο, δεν ξέρει. Ξέρει μόνο το μισθό του, λίγο παραπάνω, ενδεχομένως να γνωρίζει και πόσο κάνει ένα αντικείμενο που θέλει να αγοράσει και θα κάνει οικονομία να το πάρει. Αν τον ρωτήσεις πόσα δις έχει το τρεις, θα σου πει τρεις γιατί ακούει τρεις. Όταν ακούει δις, έστω λέει δύο είναι, οι ψαλμοί είναι δις. Οπότε αφού οι ψαλμοί είναι δις, δύο θα είναι και τα εκατομμύρια. Υπάρχει τεράστια μη γνώση εκεί έξω. Δεν θα πω αμάθεια, είναι δεδομένη, αλλά είναι μικρή λέξη. Το μη γνώση όμως είναι τεράστια αυτή η έννοια, γιατί όλα είναι η γνώση, οπότε τη στιγμή που δεν έχεις μη γνώση, έχεις ανυπαρξία. Οπότε είσαι μες στην ανυπαρξία σου και απλά επιβιώνεις, αναπνέεις. Οπότε δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει τη δύναμη του πλούτου. Ωστόσο όμως, έχουν έρθει στιγμές τώρα που είναι ένας πολύ συγκεκριμένος πλούτος, ο οποίος έχει εκτελεστική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Προσέξτε τώρα. Τη στιγμή που είσαι πιστοποιημένος, γιατί τα 600 είναι από ένα συμβόλαιο και από Αμερικάνικο Ταμείο 2-3-800. Οπότε, αν προσβάλλεις τα 600, δεν προσβάλλεις τα 600. Προσβάλλεις όλο μου τον πλούτο. Δεύτερο κομμάτι. Όταν προσβάλλεις την Ανατολή, η οποία είναι με πιστοποιημένη με δικαστική απόφαση και έχω 45 κομμάτια και άλλα 4,5 χιλιάρικα στην αποθήκη, μου προσβάλλεις τον πλούτο όλων, ο οποίος είναι πιστοποιημένος με δικαστική απόφαση και είναι και από κοινοβουλευτικό έλεγχο πιστοποιημένο. Στο ενεργητικό, στο παθητικό είναι άλλη ιστορία. Στο παθητικό, το ενεργητικό είναι μια άλλη ιστορία, πολύ και μεγάλη από το παθητικό, η οποία αυτή έχει γίνει ήδη πιστοποίηση με ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Αμερική. Που σημαίνει, όταν μου προσβάλλεις τον πλούτο, μου τον προσβάλλεις όλων μαζί. Άρα, έρχεσαι λοιπόν σε ένα απολογιστικό και λες, τι λέτε εδώ πέρα, παιδιά, τα 600 δεν υπάρχουν. Καλά, έχω δύο δικαστικές αποφάσεις. Στη δικαιοσύνη μου πήγε στα δικαστήρια, τώρα δεν υπάρχουν πάλι. Μου ξαναπάτε άλλη μία, τρίτη φορά, δηλαδή μη τρίτη φορά και με βάζεις και φυλακή. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, άντε και είμαι και τρελός, ρε, και σας λέω ότι έχω 600. Τι κακοπάθατε? Η μισή εκεί έξω λένε ψέματα γαϊδούρια. Δεν πάθατε τίποτα. Όμως έπρεπε να βάλω όλα φυλακή. Θα σας περπατήσω από όλες τις απόψεις. Και στο τέλος θα σας δω όλους μαζί. Πρόσεξε τώρα. Τη στιγμή λοιπόν που λες αυτό, τη στιγμή που υπάρχουν δύο δικαστικές αποφάσεις, άρα έχει μια ζημιά ως ώρας 2-3-700. Για τις μετοχές Ανατολής έχει μια ζημιά άλλα 67-3. Για το παγκόσμιο πλούτο που και εγώ είμαι μέτοχος και τον έχω εγγυηθεί και έχω χαλάσει τόσα χρήματα παντού για να πιστοποιηθεί και για να γίνει μια πολύ συγκεκριμένη νόμιμη παγκόσμια διαδικασία σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά εδώ πέρα τα γαϊδούρια έχουν πάρει τις εντολές τους, οπότε κάνουν ό,τι γουστάρουν. Αυτό, αν το θέλεις, σε μια βάση με βόλευε. Και οπότε τώρα βάλαν το σώρα φυλακή. Τι λέει λοιπόν ο παγκόσμιος νόμος του UCC τη στιγμή που προσβάλλεις έναν ζωντανόν άνθρωπο και όχι νεκρό? Λέει λοιπόν ο νόμος οποιαδήποτε προσβολή, που το UCC είναι και δικαστήριο, δεν χρειάζεται δικαστική απόφαση, τη στιγμή που έχεις τις αποδείξεις, θεωρείται δικαστική απόφαση και είναι εκτελεστό advance, immediate, η ίδια ώρα. Άρα λοιπόν έρχεται ένας ώρας στον οποίο τον εκκλίνεται και φυλακή. Το τιμολόγιο του τιμολογίου σαν φυλακή είναι τα 2-3-700 συν τη μετοχή της Ανατολής σε άλλα που έχω, τα οποία δεν τα έχω εμφανίσει ακόμα, αλλά όταν κλείνεις φυλακή μια ενέργεια, κλείνεις το σώρα. Άρα ο σώρας είναι μια ενέργεια συγκεκριμένη, ο οποίος έχει συγκεκριμένο πλούτο και όλος αυτός τον πλούτο τον προσβάλλεις μαζί με την ενέργειά του. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, 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 ναι. Άρα λοιπόν, όταν κλείνεις κάποιον ή τον κυνηγάς ή του κάνεις, ουσιαστικά κυνηγάς όλη αυτή την ενέργειά του που είναι. Ο σώρας είναι αυτό, η οντότητα αυτή έχει αυτό τον πλούτο. Άρα αυτό τον πλούτο τον διώκεις. Και τι διώκεις αυτό τον πλούτο, τι σου έκανε? Λέγεσαι ό,τι θέλεις τώρα.
Εδώ φτάνουμε σε ένα διατάφτα λοιπόν τώρα. Οπότε αυτό παίρνει σάρκα και ωστά τώρα λοιπόν. Είπατε, κάνατε, ράνατε. Με κλείσατε και 250 μέρες, μέσα 280, δεν πειράζει. Ωραία. Τώρα αυτός ο πλούτος έρχεται για όσες, για κάθε μέρα φυλάκισης, εφόσον έχει βγάλει ένα budget, ένα amount, πόσο είναι αυτός ο πλούτος της ώρας, ρε παιδί μου, πόσο αξίζει ο ώρας, πόσο αξίζει ο Χρήστος. Χρήστος αξίζει τόσα, έχει ένα σπίτι, έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει εκείνο, έχει εκείνο. Μάχη. Όταν προσβάλλει τον Χρήστο, προσβάλλει τον πλούτο του, προσβάλλει όλο τον πλούτο του, τον Χρήστο, την προσωπικότητά του. Μάλιστα. Ο νόμος λοιπόν του UCC, γιατί είμαστε όλοι στο uniform, λέει, πολύ συγκεκριμένα γιατί κοπάμε τους νόμους, έτσι. Λέει λοιπόν ότι ο κύριος Σόρας κάνει τόσο. Ναι, είναι πολλά, είναι πολύ ακριβώς ο κύριος Σόρας τώρα. Αν θα το δείτε κάποια στιγμή το τιμολόγιο, το οποίο υπάρχει το πρώτο τιμολόγιο που έχει φύγει, γι' αυτό έπρεπε να οριμάσει ο καιρός για να φύγουν και για να γίνουν όλα. Και λέει λοιπόν ο νόμος ότι όσο αξίζει ο κύριος Σόρας, που είναι trust, ο κύριος Σόρας, έχει δικαίωμα να ζητήσει αυτό που είναι για κάθε προβολή απειλής. Τι γίνεται τώρα? Με απειλήσατε, με βάλατε φυλακή. Ναι, αλλά με απειλείτε κάθε μέρα. Για κάθε μέρα που είμαι φυλακή είναι το 5% από τον πλούτο. Όμως, κάθε μέρα στη φυλακή με απειλούν τρεις φορές. Γιατί με μετράνε μία το πρωί, μία το μεσημέρι, μία το βράδυ. Μήπως έφυγα. Ναι, και δεν με βρούνε. Οπότε αυτό όμως είναι απειλή κατά της συνειδητότητας, κατά του όλου. Καταλάβες, κατά της ενέργειας της ώρας. Όλες αυτές λοιπόν οι πληρωμές που είναι τιμολόγιο και έχει επιβεβαιωθεί το τιμολόγιο, γιατί δεν υπήρξε ένσταση, καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι. Οι προτάσεις στο τιμολόγιο, ναι, ναι, ναι. Ότι αν δεν συμμορφωθείτε, οι χρεώσεις μου είναι αυτές, φυσικά δεν μπορούν να απειλήσουν. Οπότε έρχονται οι χρεώσεις. Οι χρεώσεις τώρα είναι τρελές. Για κάθε μέρα φυλακή. Όταν σου στέλνει ένα δικαστικό έγγραφο και ασχολείται με μένα, αυτό έχω δικαίωμα βάσει του νόμου τους να χρεώσω. Όσο είμαι. Οπότε, κάθε δικόγραφο που έχουν στείλει είναι ένα τιμολόγιο. Το οποίο το τιμολόγιο είναι too much, είναι πάρα πολύ. Το οποίο αυτό είναι αμέσως πληρωτέο από το UCC. Και αν δεν σε πληρώσει, έχεις δικαίωμα να κάνεις κατάθεση σε οποιοδήποτε δημόσια περιουσία χωρίς δικαστική απόφαση. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο νόμος του παγκόσμιου UCC, που η Ελλάδα είναι μέτοχος και μέλος αναπόσπαστο με την ιδιωτική της εταιρεία. Γι' αυτό θα διαβάσετε ότι θα την άξω να μελεί για τις ιδιωτικές εταιρείες και θα γίνει κακομοίρας. Και δεν έχει σημασία αν έχει να σταδώσει. Όλα το παγκόσμιο σύστημα τα παίρνουν αυτά. Άρα τώρα, πάντα τα είχαμε το παγκόσμιο σύστημα και από το παγκόσμιο σύστημα έρθε σε εσάς. Δεν το καταλάβατε και κάτι ζωντόβολα. Με κάτι θεσούλες, με κάτι πενιχρούς μισθούς. Που στο τέλος θα τα λιώσω σαν τσίχλα όλα μαζί, κάθονται απέναντί μου. Γιατί είναι χορτωμένα. Το άλλο με παιδεραστία, το άλλο με πουστάριο, το κάθε να χρωστάει τα δικά του. Και ό,τι του λένε κάνει. Και δεν παίρνει θέση το κακομοίρικο σύμφωνα με τη θεσμική του θέση. Κάνει τις γελιότητες. Και τώρα είναι πολύ θυμωμένος. Αλλά είναι και η ευκαιρία να βγουν τέτοια νούμερα τρελά που θα τεινάξω την μπάγκα στον αέρα. Σαφώς όμως χρειάζομαι όλο τον ελληνικό πληθυσμό και τους Έλληνες μου τριγύρω, γιατί θα πρέπει να θωρακίσουν αυτό το τραστ με τις δικές τους οντότητες. Το οποίο θα ξετινάξω το κτίνο στον αέρα. Μερικοί καταλάβανε τι λέω. Ίσως άλλοι από εσάς δεν καταλάβανε. Άρα, κάθε μέρα που είμαι φυλακή, για ένα πλούτο περίπου γύρω στα 303, στοχίζεται με 5%. Και κάθε φορά που με μετράνε το μεσημέρι είναι 76,3 κάθε φορά. Το μεσημέρι 76, το πρωί το 76, το βράδυ 76. Γιατί σε μετρά και θεωρείται απειλή. Σε απειλή και σου πιέζει τη διαδικασία. Δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω διαφορετικά και δεν πρέπει να, αν το θέλετε, δεν θέλω πιστεύω να έρθω. Αλλά είναι η μοναδική φορά που θα σκούξουν από τα νούμερα και είναι πιστοποιημένα τα νούμερα. Δεν τα βγάζω εγώ. Τη στιγμή που έχεις πιστοποιημένη διαδικασία του πλούτου σου και υπάρχει προσβολή κατά εσένα από ένα σύστημα απέναντί σου, το μόνο που έχεις είναι να τους ειδοποιήσεις στην αρχή της χρεώσης. Συν τους φόρους που είναι δικοί μου. Τώρα βάζω εγώ φόρους. Δεν το ξέρετε αυτό. Δεν πειράζει. Έτσι, μάλιστα. Από τη μία είμαι στενοχωρημένος. Αν και τι στενοχωρία να έχω, γράφω συνέχεια. Έχω γράψει χιλιάδες πράγματα και συνεχίζω να γράφω. Άρα μπορεί να είμαι στενοχωρημένος και στην Έλληνες μου ότι είμαι φυλακή. Όμως ήταν η μόνη φορά που μπορούμε να τεινάξουμε τα πράγματα στον αέρα πραγματικά. Με νούμερα τα οποία πραγματικά αγγίζουν την πραγματική απόλυτη δύναμη. Και με πιστοποιήσεις των δικών του νόμων, όχι των δικών μου. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που κινείται ο πλανήτης. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που όλα τα κράτη είναι ιδιωτικές εταιρείες, γιατί ανήκουν στο uniform και στο ναυτικό δίκαιο του Βατικανού. Όχι με το δικό μου. Εγώ δεν έχω κανένα.
Εγώ πολεμάω με τα δικά τους και με αντίξω συνθήκες. Καταλάβατε τι λέω. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο σύστημα τώρα που αναπτύσσεται. Αυτή λοιπόν η ανάπτυξη χρειάζεται μια δυναμική. Βέβαια εντάξει, συζητάμε για τη γελιότητα τώρα που κάνει κάθε κυβέρνηση. Γι' αυτό ζητάω από όλους τους Έλληνες ανθρώπους να συστρατευτούν αυτή τη φορά που είναι η μεγάλη ευκαιρία στους δικούς τους πολιτικούς φορείς να ανοίξουν τα δικά τους γραφεία. Υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό και με δυνατότητες να οργανώσουν τα τοπικά τους γραφεία στη χώρα τους, στη χώρα που μένουν, να συστρατεύσουν τους Έλληνες, να τους αγκαλιάσουν, να ακουστεί φωνές, να πάμε για μια πραγματική Ελλάδα και να διοικηθεί η Ελλάδα από Έλληνες. Σε μια εκλογική αναμέτρηση να τους τεινάξουμε τα μελίγια στον αέρα. Γιατί θα το κάνω είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο. Αλλά όσο συστρατεύονται οι Έλληνες και δυναμώνει όλος αυτός ο πυρήνας, όλοι αυτοί δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Μόνο να υποχωρήσουν. Και όχι να παραδοθούν. Θα πέσουν απλά στα πόδια σου. Στην Καβάλα ιδιαίτερα είχα κάνει μια εκπομπή, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι που είπα. Πόσο με εξητάρει το γεγονός που θα βάλω αυτά τα ζώα που τα θεωρώ ζώα τελειωμένα, να γονατίσουν μπροστά σου αυτά τα σκουπίδια σε σένα ρε συνέγινά μου. Αφού στο χορκιστεί δεν θα το κάνω. Όλα αυτά τα σκουπίδια θα στα βάλω μπροστά σου. Δεν θέλεις να μείνεις αυτά τα ζώα που εσύ χαιρέταγες και έλεγες πω ποιος είναι αυτός. Ένα σκουπίδι. Θα στο βάλω μπροστά σου γονατιστό και θα σέρνεται μπροστά σου. Δεν θες να το ζήσεις. Αφού εγώ μπορώ να το κάνω. Και δεν σου ζητάω τίποτα παραπάνω από το να ενωθείς. Έλα, άνοιξε τα γραφεία σου, ενώσου σε μια πραγματική συστράτευση ενός πραγματικού πλούτου. Γιατί εγώ, εμείς δηλαδή στην Ελλήνων Συνέλευση, έχουμε πιστοποιήσει από πού θα κάνουμε τη χώρα μας.